κάναν μια συμφωνία για 200 τόσα εκατομμύρια. Και τι ζητάτε, να έρθουν τα πρακτικά της δίκης στο Μόναχο? Θα τα ζητήσουμε. Γι' αυτό ζητήσαμε Εξεταστική Επιτροπή. Ήρθε λοιπόν εκεί. Από ό,τι ξέρετε, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είχαν ψηφίσει λίγες μέρες πριν τις εκλογές μια τροπολογία που έκανε επικύρων αυτή την συμφωνία. Ναι. Δηλαδή να δώσει 270 εκατομμύρια εναντί των 2 δις εζήμανες, που δεν ήταν λεφτά, κάτι υποτροφίες για το πώς θα καταπληρωθεί η διαφθορά. Αν είναι δυνατό να κάνει. Η Δημάρα όχι, δεν την είχε ψηφίσει τότε. Αλλά συγκυβέρνα τώρα. Δεν την είχε ψηφίσει. Θα σας πω τώρα. Θα σας πω και παρουσιάστηκε το εξής πρόβλημα. Το υπόγραψε ο Στουρνάρας πριν από 20 μέρες, υπέγραψε αυτή τη συμφωνία. Είχε περάσει τροπολογία. Ανακοινώθηκε στον τύπο. Εμείς κάναμε επερώτηση στη Βουλή. Στην ίδια την επερώτηση που κάναμε, αποκαλύφθηκε ότι παράνομα υπέγραψε. Διότι το συμφωνητικό που είχε γίνει με τη Siemens έλεγε ότι πρέπει να υπογράψει ο υπουργός μέσα σε 45 μέρες, αλλιώς είναι άκυρη. Και σήμερα έφερε για να γιατρέψει αυτή την παρανομία. Εμείς κάναμε ένσταση αντισυνταγματικότητας καταρχήν ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι ήταν σάσχετο νομοσχέδιο. Τι δουλειά έχει το νομοσχέδιο για την κεφαλοποίηση των τραπεζών με την συμφωνία με τη Siemens, εντελώς άσχετο. Και έγινε μια πολύ μεγάλη κόντρα πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Αύριο θα κουβεντιαστεί και επί της ουσίας. Πρακτικό αποτέλεσμα θα έχει, θα κουβεντιαστεί αύριο. Θα δούμε αύριο. Δεν έχουν παραγραφεί τα δική μας. Θα δούμε τι αύριο. Προσπαθείτε δηλαδή με την Εξεταστική Επιτροπή κυρίως να βρείτε. Κοιτάξτε, καταρχήν ο ελληνικός λαός θα πρέπει να ξέρει τι ακριβώς έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Με τη Siemens. Το δεύτερο, από ό,τι προσέξατε, εμείς στην πρόταση για εξεταστική που κάναμε για το μνημόνιο, προσπαθούμε να εντοπίσουμε ιστορικά και τις αιτίες. Μία από τις αιτίες είναι και η Siemens, η ζημιά του ελληνικού δημοσίου, είναι Ολυμπιάδα, είναι μια σειρά πράγματα. Εμείς θέλουμε να γίνει μια εξεταστική επιτροπή, να εξεταστούν και οι πολιτικές ευθύνες και να αναζητηθούν και ποινικές ευθύνες για αδικήματα που ενδεχομένως. Ξέπλυμα χρήματος ενδεχομένως μπορεί να υπάρχει, που δεν έχουν ακόμα παραγραφεί όπως ξέρετε. Γιατί αυτά μοναδικό, δεν έχουν. Είναι το μοναδικό το. Ναι, είναι το μοναδικό το. Ξέρετε. Και το ξέρουμε όλοι. Θα κάνετε κάποια. Μα είναι μέσα. Για το μνημόνιο στην εξεταστική που έχουμε κάνει. Δεν είναι μόνο για τις ευθύνες του Γιώργου Παπανδρέου και Παπα Κωνσταντίνου. Είναι λίγο πριν. Ουσιαστικά είναι από το 1996. Από Σιμίτη ακόμα. Με τον τρόπο που μπήκαμε στο ευρώ, με την Ολυμπιάδα και τη ζημίωση κλπ. Ήθελα όμως να πω. Μισό λεπτό. Ήθελα να ρωτήσω το τι θέλετε για αυτά. Ήθελα να πω και δύο σχόλια για προηγούμενα. Καταρχήν, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι εύκολο να περάσουν τα μέτρα. Η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι θα υπάρξει γενικός ξεσηκωμός. Και στη Θεσσαλονίκη, κατά τη γνώμη μας, αλλά και κατά τη γνώμη ακόμα και της αστυνομίας με τα στοιχεία τα οποία έδωσε για το πόσες χιλιάδες ήταν διαδηλωτές, ήταν η μεγαλύτερη διαδήλωση των τελευταίων χρόνων στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερο, γνωρίζουμε ότι ήδη αύριο. Οι δημοσιογράφοι πάνε το διαψεύδουν. Ήδη αύριο. Εννοείται και οι τέσσερις μαζί. Ναι, όλοι μαζί. Ο Μιχάλης Αλεξανδρίδης μας είπε χθες ότι ήταν πολύ λίγοι. Ναι, εγώ σας λέω τώρα την άποψή μου. Ξέρετε ότι έχω μια εικόνα πάντα για τις κινητοποίησεις και δεν είμαι οπαδός. Είμαι στην αριστερά χρόνια. Όπως και ο Δήμος μπορεί να το βεβαιώσει αυτό που είναι χρόνια και στην αριστερά και στους αγώνες. Δεύτερο, υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα μεγάλη για αγώνες. Αύριο έχουμε πάρα πολλές κλαδικές κινητοποίησεις. Δάσκαλοι, καθηγητές, αυτό, απεργίες κλπ. Ήδη από ό,τι φαίνεται, και από μετά τη δήλωση του κυρίου Κιουτσούκη, αλλά είχε και Προεδρείο Υγείας σήμερα, από ό,τι φαίνεται, τα συνδικάτα πάνε σε πανελλαδική πανεργατική απεργία 25 Σεπτέμβρη, με προοπτική κλιμάκωση στις ημέρες που θα κουβεντιάζονται τα μέτρα. Από ό,τι φαίνεται, τα άτομα με αναπηρία, όχι από ό,τι φαίνεται, ήδη και τα άτομα με αναπηρία έχουν κινητοποιηθεί και έχουν εξαγγείλει πανελλαδική κινητοποίηση στο Σύνταγμα. Εντάξει. Ήδη σήμερα, ακούστε με να σας πω, οι συνταξιούχοι είχαν σύσκεψη στο Τιτάνια όλα τα συνταξιούχικά σωματεία και είπαν ότι μπαίνουν στην ίδια γραμμή με τα συνδικάτα να δώσουν τη μάχη. Το αν θα περάσουν τα μέτρα ή όχι, έχει σημασία το τι κόσμος θα κινητοποιηθεί. Αν είναι 1 εκατομμύριο πολίτες στο Σύνταγμα και διαμαρτύρονται και δεν θέλουν να περάσουν αυτά τα μέτρα που οδηγούν το λαό μας σε φτωχοποίηση και την Ελλάδα σε οικονομική και κοινωνική καταστροφή, που μας γυρίζουν πίσω στο 1950 από ό,τι λένε Ευρωπαίοι οικονομολόγοι και από ό,τι λέει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, ήδη είμαστε στο 70. Αν είναι 1 εκατομμύριο πολίτες, 1,5, 2 εκατομμύρια, δεν είναι εύκολο να μπουν Έλληνες και Ελληνίδες βουλευτές, όποιο κόμμα και να νίκουν και να ψηφίσουν. Και ειδικά αν βγει και η ιστορία του ΔΟΕ με τους 41 βουλευτές. Τις άλλες φορές δεν υπήρχε, Δημήτρη Στατούλη, κόσμος απ' έξω. Βεβαίως υπήρχε κόσμος απ' έξω και γι' αυτό κατέρευσαν κυβερνήσεις. Άλλαξαν κυβερνήσεις, έπεσε ο Γιώργος Παπανδρέου. Αναγκάστηκε ο Παπαδήμος να κάνει εκλογές. Το Πασόκ είχε 45% και έφτασε 12%. Η Νέα Δημοκρατία χρειάστηκε δεύτερες εκλογές να γίνουν για να μπορέσει να βρει τα κουκιά της με το Πασόκ και τη Δημάρχη να κάνουν μια νέα μνημονιακή κυβέρνηση. Επομένως εξαρτιέται
και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο Δήμος ο Κουμπούρης, εξαρτιέται από την κινητοποίηση του λαού το αν θα περάσουν τα μέτρα. Γιατί και η κυβέρνηση σημερινή και οι βουλευτές, εκτός από την πίεση της Μέρκελ, των τοκογλύφων πιστωτών, των αγορών, αυτών των διεθνών απαταιώνων με τις κολαριστές γραβάτες που το παίζουν αγορές και Τρόικες και Τόμσεν και όλα αυτά, πρέπει να αισθανθεί η κυβέρνηση και οι βουλευτές την πίεση του λαού. Τρίτο και τελευταίο. Κοιτάξτε, δείτε, είναι πολύ σωστά αυτά τα στοιχεία που είπε ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης για την έκταση της φοροδιαφυγής. Και είναι μία από τις αιτίες που διωγγώθηκε το δημόσιο χρέος της χώρας και που πληρώνουν σήμερα οι πολίτες. Και τέλος, μια διευκρίνηση. Όταν είπα πριν τι έκανε, τι είπε ο Βρούτσης με την Τρόικα, μα τα έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Τα έχει γράψει και το παρόν και οι άλλες εφημερίδες. Τη λίστα με τα μέτρα που προτείνουν. Τι προτείνεται στη λίστα? Πρώτο, 400.000 πολυτεκνοί και τρίτεκνοί να χάσουν τα επιδόματά τους. Δεύτερο, 300.000 ανάπηροι να χάσουν τα επιδόματά τους. Τρίτο, συνταξιούχοι. Τέταρτο, εργαζόμενοι. Είναι κατανοητό. Άγγελε, κύριε Στρατούλη, αυτό ο ξαφνικός εναγκαλισμός. Ότι δεν διαπραγματεύεται τίποτα η κυβέρνηση. Τα δίνει, δεν διαπραγματεύει τίποτα, δεν παίρνει τίποτα, τα δίνει όλα. Αυτός ο ξαφνικός εναγκαλισμός του ΣΥΡΙΖΑ με την αστυνομία και τα σώματα ασφαλείας, πόσο σχολιάζεται? Όχι, δεν υπάρχει εναγκαλισμός του ΣΥΡΙΖΑ με τα σώματα ασφαλείας. Αφού πήγατε στις διαδηλώσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των ενστόλων όταν είναι αιτήματα εργαζομένων και καταβαίνουν στο δρόμο να μην χάσουν τους μισθούς τους. Και αυτό που το οποίο έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι για να είναι αποτελεσματικός ο αγώνας τους, δεν πρέπει να αγωνίζονται μόνοι, αλλά να πορευθούν μαζί με τα υπόλοιπα κομμάτια των εργαζομένων και του λαϊκού κινήματος και να διεκδικήσουν να μην περάσει αυτό το μνημόνιο, να μην περάσει αυτά τα μέτρα τα βάρβαρα. Που είναι με τα μάτια και με τα δαχρυγόνα, τους καταγγέλλεις. Εμείς έχουμε πει, περιμένετε να δείτε, εμείς έχουμε πει ότι τα μάτια θα διαλυθούν. Και ότι όσοι αστυνομικοί, αν ήμασταν κυβέρνηση, ότι τα ΜΑΤ θα διαλυθούν και ότι όποιοι υπηρετούσαν στα ΜΑΤ θα πρέπει να διαταχθούν στα αστυνομικά τμήματα, η αστυνομία να αλλάξει ρόλο, να περιφρουρεί το λαό, τον πολίτη από το κοινό έγκλημα, να του διασφαλίζει ένα αίσθημα ασφάλειας και όχι να τον δέρνει όταν ο πολίτης κατεβαίνει να διεκδικεί στα δικαιώματά του. Απόλυτα σαφής αυτά τα ζητήματα. Άλλο το ένα, το άλλο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και αφοπλισμό είχατε πει. Είχαμε πει αφοπλισμό στις διαδηλώσεις. Αφοπλισμός των αστυνομικών όταν είναι στις διαδηλώσεις. Όχι γενικά. Όχι γενικά, γιατί η αστυνομία πρέπει να καταπολεμά το κοινό έγκλημα. Αλλά δεν μπορεί στις διαδηλώσεις να είναι ενώπιοι αστυνομικοί. Να σε ρωτήσω ένα παραπολιτικό ερώτημα. Ξέρεις περίπου κάποια τμήματα των αστυνομικών εκεί που ψήφισαν, τι περίπου ψήφισαν, έχεις μια εικόνα? Κοιτάξτε, από τα τμήματα των ΜΑΤ που ήταν στην Κεσαριανή, η εικόνα είναι ότι ψήφισαν 54% τη Χρυσή Αυγή. Αυτό μας ανησυχεί πάρα πολύ. 78 σαμπελόκηπους κλπ. Αυτό μας ανησυχεί πάρα πολύ. Και γι' αυτό θα πρέπει και μας ανησυχεί και ιδιαίτερα, πιστεύουν αυτό και ιδιαίτερα το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής. Εμείς τη θεωρούμε, πέρα από το ότι τη θεωρούμε μια εγκληματική οργάνωση που κάνει πράγματα του κοινού ποινικού δικαίου και δυστυχώς αυτό γιγαντώνεται γιατί έχει την ανοχή. Πρέπει να απαγορευτεί η ιδρύα της. Των κυβερνώντων, έχει την ανοχή των κυβερνώντων. Και δεύτερο, το οποίο ήθελα να πω ότι ουσιαστικά η Χρυσή Αυγή παίζει το ρόλο της εφεδρείας του συστήματος. Αντί ο κόσμος αυτή την περίοδο να κυνηγάει αυτούς οι οποίοι θα ψηφίσουν αυτά τα μέτρα που θα τον οδηγήσουν σε κοινωνική ευθανασία και σε κοινωνική γενοκτονία, βάνει τον κόσμο να κυνηγάει άλλα τμήματα, πιο φτωχά των εργαζομένων. Τον βάνει να κυνηγάει μετανάστες, να κυνηγάει μικρέμπορους, να κυνηγάει τούτο, να κυνηγάει τ' άλλο. Να απαγορευτεί η λειτουργία της. Κοιτάξτε, δείτε, εμείς αυτό που προτείνουμε πρώτα απ' όλα είναι ότι όταν γίνονται αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου με φασιστικές πρακτικές, η δικαιοσύνη και τα όργανα τα συντεταγμένα της πολιτείας θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και να μην ανέχονται αυτά τα φαινόμενα. Γιατί όσο τα ανέχονται, το αυγό του φιδιού το μια θρέφει τελεία, μια τελεία... και όταν βγει το φίδι θα δαγκώσει όλη την ελληνική κοινωνία. Τελικό η εθνική 2-0 τη Λιθουανία, ναι, τέλειωσε. Θα ήταν πολύ καλό να βγει το λαϊκό κίνημα στους δρόμους, βεβαίως να μην περάσουν τα μέτρα, το κίνημα διεκδικεί. Ναι, αλλά Δήμο Κουμπούρη είναι διασκορπισμένο. Ένα εδώ, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Θα σας πω γιατί. Ναι. Και θα το καταλάβετε και το καταλαβαίνετε κι εσείς. Αλλά το ζήτημα είναι να μην περάσουν τα μέτρα και να έρθει μια άλλη κυβέρνηση η οποία θα είναι διαχειριστής του συστήματος και θα διαπραγματεύεται για να περάσουν από άλλη και με άλλη σκοπιά τα μέτρα. Έστω και αυτό έλεγε ο κύριος Σαμαράς. Θυμάστε, με διαφορετικά ισοδύναμα, με διαφορετική συνταγή κτλ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να λέει ότι έχουμε διαφορετική συνταγή κτλ. Το ζήτημα είναι, αν δεν έρθει σε ρήξη το λαϊκό κίνημα με τις αιτίες που έχουν δημιουργήσει την κρίση και με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, δεν πρόκειται να γίνει καμιά αλλαγή σε όφελος του λαού. Και εκεί είναι η διαφορά μας.
που είπατε προηγούμενα. Δηλαδή το κίνημα σήμερα πρέπει να έρθει σε ρήξη με τις κύριες αιτίες. Ποιες είναι οι κύριες αιτίες? Το ίδιο το σύστημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτοί που έχουν στα χέρια τους την εξουσία. Είναι άλλο πράγμα η κυβέρνηση, είναι άλλο πράγμα η εξουσία. Δηλαδή, να σας το πω, επειδή ετοιμάζεστε κύριε Χασαπόπουλε, πέστε ότι είμαστε εμείς στην εξουσία, στην κυβερνητική εξουσία. Ναι. Και την εξουσία στα χέρια του την είχε το κεφάλαιο, η επιχειρηματική όμιλο, η όμιλη και την παραγωγική βάση. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Επομένως, αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι το λαϊκό κίνημα να απαιτήσει τι? Έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μονομερή διαγραφή του χρέους. Θα του πείτε όμως και λαϊκή οικονομία. Που θα πάει όμως, πρέπει να προτείνετε, έτσι. Θα του πούμε, εδώ του λέμε που να πάει. Ο λαός να γίνει νοικοκύρης στον τόπο του. Ποιος εκεί θα πάει. Ποιος θα πληρώσει το δημόσιο υπάλληλο? Εκεί θα πάει. Θα το πληρώσει. Ποιο? Την έχουμε κάνει και έχουμε το δημόσιο υπάλληλο. Και το δημόσιο και τον ιδιωτικό υπάλληλο και όρους στους υπαλλήλους, γιατί τότε θα είναι υπάλληλοι μιας κοινωνίας η οποία θα δουλεύει για τον εαυτό της. Θα τον πληρώνει η ίδια η κοινωνία. Και θα σταματήσει, κύριε Χασαπόπουλε, το προϊόν να είναι εμπόρευμα για να κερδίζουν αυτοί που έχουν τα δισεκατομμύρια σε όλο τον κόσμο και μας δανείζουν. Επομένως, η πρόταση του ΚΚΕ, όπως καταλαβαίνετε, είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Και με του ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά με τον άλλο. Εν πάση περιπτώσει, δευτερόλεπτο, κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει ελπίδα. Η ελπίδα είναι οι αγώνες του λαού. Η ελπίδα είναι ενότητα. Εντάξει, να σας φέρει και η Στρατούλη στην κυβέρνηση, εσάς. Η ελπίδα είναι να φύγουν αυτές οι πολιτικές κοινωνιών και αυτή η κυβέρνηση που τα εφαρμόζει. Να υπάρξει μια αριστερή κυβέρνηση που να στηρίζεται σε όλες τις δυνάμεις της αριστεράς, σε ένα κοινό πρόγραμμα προωθημένο έξω από τη λογική των μνημονίων που θα οδηγεί σε αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας μας και σε κοινωνική δικαιοσύνη. Και νομίζουμε με τη στήριξη του λαού και με ένα τέτοιο πρόγραμμα και με συνεργασία των δυνάμεων της αριστεράς υπάρχει ελπίδα. Και πρέπει να δίνουμε στον κόσμο ελπίδα. Και για να υπάρξει αυτή η ελπίδα, το πρώτο που μπορεί να ενωθεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή και ο λαός μας είναι η αντίθεση σε αυτές τις μνημονιακές πολιτικές που σφαγιάζουν τη ζωή και το μέλλον. Ακούστηκε. Αν ενωθεί εκεί και κατέβει στον δρόμο, δηλαδή, θα βρει και τα άλλα που διώκει. Δημήτρη, ακούστηκε. Δημήτρη, ακούστηκε. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, θα πάμε σε ένα σβέρισι με το μνημόνιο έφερε την κρίση. Δήμο Κουμπούρη, καταγράφηκαν. Και η μία και η άλλη άποψη. Η κρίση έφερε τα μνημόνια. Δημήτρη Στρατούλη, καταγράφηκαν οι άποψεις. Όχι, το ξέρω, αλλά να βάζουμε μια τελεία. Μας πήγαν 200 χρόνια πίσω. Είναι αρθολογικές οι απόψεις που ακούγονται. Πού πάμε? Θέλουμε να... Ναι, αλλήμον. Θέλουμε... Είχε γραφτεί στο Βήμα της Κυριακής ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι για το διπλό πρόσωπο της οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ που το έχει γράψει ο συνάδελφος. Τον κύριο Σταθάκη, για τον κύριο Κοβέως, για τον κύριο Σταθάκη και για τον Γκλέζο. Δόκτωρ Σταθάκης και εμείς Τελεβέζο. Αυτό είναι το... Ναι, το δημοσίευμα το οποίο ήταν. Και ήθελα να μας το, αναλύσει λίγο. Εμείς έχουμε κυβερνητικό μισό λεπτό. Άστο να το αναλύσει λίγο όμως και τα απαντήσει. Θα μας καταρρύψει ο δημοσιογράφος. Ναι, σωστά. Και με κατέγγειλε. Μου κυλογενάκι πριν. Σας παίρνω το ψωμί σας. Νομίζω ότι και η συζήτηση που έγινε πριν από λίγο δίνει αφορμή και δίνει και πάτημα και για τέτοια κομμάτια και τέτοια ρεπορτάζ. Θέλω να πω, ο κύριος Στρατούλης, βλέπουμε ότι πολύ έτσι, πρόθυμα θέλει να συζητήσει με το ΚΚΕ. Θεωρεί ότι από κάτω μπορεί να υπάρξει μια έτσι, ενοποίηση του λαϊκού κινήματος. Έχει προτείνει και τόσες εκλογές, να κάνουμε μαζί κυβέρνηση. Το ξέρω, το ξέρω. Είπε, ναι. Όχι ο Στρατούλης, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό ήταν. Να γίνει το ΚΚΕ ουρά του συστήματος. Όχι ουρά του συστήματος, για να μην ξαναξεκινήσει τη συζήτηση. Εντάξει, πήρα αφορμή από αυτό. Γιατί νομίζω ότι. Λοιπόν, νομίζω ότι. Όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, είναι αισθητό όμως και σε πολλούς άλλους. Αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι εκ των πραγμάτων μια προσπάθεια να ισορροπήσει μεταξύ του τι ήταν μέχρι πριν από λίγο καιρό. Ένα μικρό κόμμα του 4%. Το είπε και ο κύριος Τσίπρας ότι μη μιλάμε με την πολυτέλεια του Θεού. Προφανώς. Και ένα κόμμα που τώρα έχει 27%.